πάρα πολλά θέματα στη σημερινή εκπομπή και για τη συνέχεια. Είχαμε μέχρι τώρα τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλα Θόδωρο Μαρκόπουλο, τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου τον Κώστα τον Αντωνιάδη, τον Τάσο τον Μαρκουλίδη σε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για τα δρόμενα εκεί, τον υπεύθυνο μεταναστευτικής πολιτικής στο ποτάμι τον κύριο Γιώργο Τσαούς. Είδαμε ρεπορτάζ. Είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Δήμαρχο του Δοξάτου, τον κύριο Δαλακάκη, ο οποίος είναι στη Χάγη αυτή τη στιγμή και επιστρέφει. Μας ανέφερε τι είναι αυτό το Παγκόσμιο Κοινοβούλιο των Δήμων, τι γίνεται με το Δοξάτο που γίνεται ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου και τι σημαίνει αυτό. Τα Κύρια επίσης γίνονται ιστορική κομμόπολη, έρχεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έχει γενικότερα πάρα πολλές ειδήσεις που αφορούν την περιοχή του Δήμου του Δοξάτου. Να τονίσουμε ότι του θέσαμε και το ερώτημα τι θα γίνει με το σχολείο στο Καλαμπάκι που κρίθηκε ακατάλληλο κλπ. Σε αυτό το θέμα θα απαντήσει ο Δήμαρχος κατά την επιστροφή του, όμως αυτά τα θέματα, γιατί τρέχει μια επικαιρότητα αυτές τις μέρες που αφορά τα άλλα ζητήματα, πάμε να το δούμε. Βρισκόμαστε στον δρόμο για την επιστροφή. Τις προηγούμενες μέρες διεξήχθη εδώ στην Χάγη το υπότιτλο συνεδρίαση ιδρυτική του Παγκοσμίου Κοινοβουλίου των Δημάρχων. Το κοινοβούλιο το αποτελείται από 70 δημάρχους και μετήχαμε ακριβώς αυτές τις διαδικασίες και τις συνεδριάσεις. Μάλιστα. Έχει κάποιες αποφασιστικές αρμοδιότητες αυτό το Παγκόσμιο Κοινοβούλιο Δημάρχων? Κοιτάξτε, το Παγκόσμιο Κοινοβούλιο γεννήθηκε από την διαπίστωση μιας πραγματικότητας, την οποία τη ζουν όλοι οι πολίτες καθημερινά. Είναι ότι οι εθνικές κυβερνήσεις, οι κυβερνήσεις δηλαδή, είναι αδύναμες να σταθούν δίπλα στον πολίτη. Είναι πολλές φορές χαμένες μέσα στο τέρας της γραφειοκρατίας, το οποίο οι ίδιες δημιουργούν. Δημιουργούν κατεχόντων, αν θέλετε, απομόνωσης. Από την άλλη μεριά, ο πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης διαχειρίζεται όλη την καθημερινότητα του πολίτη. Οι δήμαρχοι συνήθως είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ο βαθμός, μάλλον ο αυτοδιοικητικός, ο οποίος δίνει λύσεις σε καθημερινά προβλήματα και σε καθημερινές δράσεις. Και από αυτό ακριβώς το γεγονός αποφασίστηκε οι δήμαρχοι πλέον να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν ένα παγκόσμιο κοινοβούλιο, το οποίο δεν θα είναι απλώς ένα δίκτυο, αν θέλετε, δημάρχων, αλλά θα εξελιχθεί σε έναν ουσιαστικά οργανισμό, ο οποίος θα παράγει αποφάσεις οι οποίες θα είναι δεσμευτικές για όλους τους δήμους, αν γίνεται, του πλανήτη, έτσι ώστε ουσιαστικά σιγά σιγά να απεγκλωβιστούμε από αυτό το τέλμα, το οποίο οι εθνικές κυβερνήσεις, οι κυβερνήσεις κάθε κράτους, αν θέλετε, έχουν βυθίσει όλη την ανθρωπότητα τα τελευταία 20-30 χρόνια. Πάμε τώρα στα δικά μας, θα τα πούμε και από κοντά φυσικά. Ιστορική έδρα του Δήμου Δοξάτου, η Κομμόπολη του Δοξάτου. Είναι μια απόφαση που την περιμέναμε εδώ και χρόνια, κύριε Δαλακάκη. Όχι, χρόνια δεν την περιμέναμε. Εμείς κάναμε ουσιαστικά την έναρξη τους πρώτες μήνες της δικής μας της θητείας. Λάβαμε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να δοθεί η τιμητική διάκριση της ιστορικής έδρας στο μαρτυρικό Δοξάτου. Οι διαδικασίες ολοκληρώθηκαν ουσιαστικά μέσα στο καλοκαίρι και απλώς τώρα η απόφαση του Υπουργού, του κ. Κουρουπλή, έχει πάρει το ΦΕΚ. Το Δοξάτου πλέον είναι η ιστορική έδρα του Δήμου Δοξάτου. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, Δήμαρχε? Θα το χαρακτηρίσω έτσι, θα μπαίνει σε κάποια επίσημα έγγραφα του Δήμου ή θα έχει και κάτι ουσιαστικό? Είναι πιο πολύ, θα λέγαμε, για το ηθικό μέρος? Κοιτάξτε, μεγαλύτερη ουσία έχει πάντα ιστορία. Η ιστορία, είτε κάποιος είναι ιστορική έδρα είτε δεν είναι ιστορική έδρα, παραμένει αναλύωτη. Η ιστορία που έχει να αναπτύξει το Δοξάτο και όχι μόνο για τις φαγές είναι πάρα πολύ σημαντική. Ουσιαστικά θα γίνουν όλα όσα λέει ο νόμος σχετικά με την ιστορική έδρα. Είναι ένας πολύ σημαντικός τίτλος τιμής, ο οποίος έπρεπε να αποτιμηθεί στο Δοξάτο. Γι' αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι αλλάζει και η διοικητική έδρα του Δήμου, η οποία παραμένει το Καλαμπάκι. Το Καλαμπάκι έδρα με ιστορική έδρα το Δοξάτο. Ναι. Πέρα από το Δοξάτο, είχαμε και μια άλλη, εν πάση περιπτώσει, αναγνώριση. Αυτή ήρθε και πάλι κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα Κύρια πλέον έχουν αναγνωριστεί ως μαρτυρική πόλη. Μάλιστα, μαρτυρική Κομμόπολη, επίσης με πολλές θυσίες η περιοχή των Κυργίων. Κύριε Δήμαρχε, έχουμε επίσκεψη Προέδρου της Δημοκρατίας?
Ναι, έχουμε την επίσκεψη του Προέδρου, η οποία θα γίνει στις 29 του μηνός, όπου θα τη μέρα μήνυση στο Δοξάτο θα τιμήσει τους πεσόντες ηρωές μας. Και από εκεί και είναι μια επίσκεψη την οποία μας κάνει ο εξοχότητας και την οποία είχαμε συνοηθεί από τις αρχές του έτους, ουσιαστικά από τον μήνα Ιανουάριο. Κράτησε ο εξοχότητας τον λόγο του και πράγματι θα έρθει στο Δοξάτο. 29 Σεπτεμβρίου λοιπόν. Να δούμε και κάτι ακόμη. Σήμερα τα θέματα δεν έχουν πολιτική χρειά, θα λέγαμε, αν και όλα κρύβουν πολιτική. Διοργανώνεται και μια εκδήλωση για την Ολυμπιονίκη, την κυρία Άννα Κορακάκη, η οποία έλκει την καταγωγή της από το Δοξάτο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Τις προσεχείς ημέρες θα τιμήσουμε την Άννα Κορακάκη και τον πατέρα της, φυσικά τον Τάσο τον Κορακάκη, για την πολύ μεγάλη χαρά που μας έδωσαν. Η εκδήλωση αυτή θα γίνει 17 του μηνός στο κέντρο του Δοξάτου και φυσικά καλούμε όλο τον κόσμο να χαρεί μαζί μας και να τιμήσουμε όλοι μαζί. Όλος ο κόσμος, είτε είναι από το Δήμο μας είτε όχι, να τιμήσουμε όλοι από κοινού αυτή τη μεγάλη αθήτρια, τη μεγαλύτερη Ελληνίδα αθήτρια και φυσικά και τον πατέρα της που έρχονται στην καταγωγή τους από το Δοξάτου και είναι Δοξατινή. Πρέπει να πούμε φυσικά ότι αυτό φέρνει και μια διαφήμιση της περιοχής και μια διαφήμιση ολόκληρου του νομού. Το διαχειρίστηκε σωστά ο νομός το όλο θέμα. Κύριε Δήμαρχε. Τώρα διαχειριστεί κάποιος μια προσωπικότητα η οποία έχει φέρει δύο μετάλλια σε μια διοργάνωση, Ολυμπιακή διοργάνωση, γεγονός το οποίο δεν έχει συμβεί ποτέ. Ποτέ Ελληνίδα αθλήτρια δεν έχει καταφέρει τόσο μεγάλη διάκριση. Αντιλαμβάνεστε ότι πολύ σπάνια κάποιος μπορεί να προετοιμαστεί για να είναι έτοιμος για να τιμήσει μια αθλήτρια, αν θέλετε, αυτού του ελληνικού. Εμείς θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από την πλευρά μας και με ιδιαίτερη χαρά και με ιδιαίτερη τιμή κιόλας το προσεχέ Σάββατο. Έχουμε άλλα δύο θέματα στην σημερινή εκπομπή. Έχω την αίσθηση ότι το θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή έξω που κυκλοφορούμε συζητιέται πολύ είναι αυτό το πάγωμα των οφειλών στον ΟΑΕ, το πρώην ΤΕΒΕ δηλαδή, και στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ. Και να χαιρετήσουμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών, τον Όθων Μουρμούρη, ο οποίος είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΣΕΒΕ. Τελικά είναι δικαίωση, κύριε Μουρμούρη, καλό απόγευμα. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Είναι δικαίωση. Δεν φτάνει μόνο να κάνεις τον αγώνα. Πρέπει και αυτός που έχει τον τρόπο να κάνει και τον νόμο και να σε καταλάβει, να πρέπει να καταλαβαίνει τι γίνεται στην κοινωνία και τι γίνεται στην Ελλάδα. Σήμερα, αν δεν υπάρξει ένα τέτοιο μέτρο ή δεν μπορούσαν ή δεν θέλανε να το κάνουν γιατί δεν το καταλαβαίνανε, είναι σίγουρο ότι και το ασφαλιστικό σύστημα θα έπεφτε έξω. Για ποιο λόγο? Γιατί τη στιγμή που δεν θα μπορούσε να πάρει ασφαλιστική ενημερότητα και να κινηθεί όπως θα έπρεπε και δεν θα ήσουν όχι μόνο ενήμερο, αλλά θα έχει και τα προβλήματα κατάσταση με και ΑΟ και με όλα αυτά, καταλαβαίνει ότι και στο καινούριο σύστημα θα έμενε πάλι ανενεργό. Δηλαδή δεν θα πλήρωνε ή κάτι τέτοιο. Για πέστε μου, κύριε Μουρμούρη, πρακτικά αυτό, ένας χρωστάει ας πούμε 13.000 ευρώ στον ΟΑΕ. Τι σημαίνει πάγωμα των οφειλών? Ότι παγώνουν στις 13 και δεν αυξάνουν από πότε? Από σήμερα, από τέλος Δεκεμβρίου, από πότε? Σύμφωνα με την εξαγγελία του Πρωθυπουργού, όσες οφειλές θα υπάρχουν μέχρι τέλος του 16, δηλαδή 30 Δεκεμβρίου, εκείνες οι οφειλές θα παγώσουν. Αυτό σημαίνει ότι όποιος θα θέλει, όποια στιγμή θα βγει στη σύνταξη ή αν θέλει θα πληρώσει από αυτά που οφείλει για να πάρει κάτι παραπάνω στη σύνταξή του ή να τεκμηριώσει δικαίωμα. Αλλά θα μπορεί να κινείται χωρίς προβλήματα με την έννοια της ασφαλιστικής ενημερότητας και γενικά να μην έχει αυτό το βραχνά που δημιουργεί και την ψυχολογία. Και το ποινικό μέρος, πρέπει να πω, που υπήρχε. Και το ποινικό και το βραχνά. Μεγαλύτερο θέμα είναι η ψυχολογία, γιατί όταν ξέρεις ότι έχεις μια επιχείρηση που αύριο, αν μπει στη διαδικασία της κατάσχεσης, ο ΟΑΕ ή δεν μπορεί να πας σε ασφαλιστική ενημερότητα για να δώσεις μια προσφορά και όλα αυτά, δεν κάνεις την ίδια προσπάθεια και την ίδιο αγώνα. Είναι δηλαδή σαν να παίζεις σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι από την αρχή χαμένο. Με αποτέλεσμα η ψυχολογία σου είναι τελείως διαφορετική. Περιμένουμε τώρα, περιμένουμε και να γίνει νόμος. Από όσο καταλαβαίνω, ή σας αρκεί και μόνο η προφορική, να τη χαρακτηρίσω έτσι, δέσμευση? Εγώ, όπως το καταλαβαίνω, τουλάχιστον με την εμπειρία που έχω αυτά τα χρόνια και σαν πρόεδρος και γενικά και στη ΓΕΣΕΒΕ,
Ο Πρωθυπουργός το είπε στη Θεσσαλονίκη για να προκαταβάλει και τους Τραϊκανούς. Γιατί τα πράγματα και εκεί είναι λίγο διαφορετικά από ό,τι ήταν πρωτού 3-4-5 μήνες και με αυτή τη σύσκεψη που έγινε με τους Πρωθυπουργούς της Μεσογείου. Όλο αυτό για να μην φέρουν αντιρρήσεις. Γιατί πιθανότατα κάτι τέτοια μέτρα όταν ακούγονται ή για παγώματα ή για διαγραφές, οι Τροϊκανοί τα ακούνε και βγάζουν στυλάκια, να πούμε. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι ένα μέτρο, όλοι συμφωνούν ότι είναι θετικότατο, το οποίο λύνει προβλήματα άμεσα επιχειρηματιών οι οποίοι έχουν μπλέξει με το ΤΕΒΕ, πρέπει να πω, με τον ΟΑΕ. Και έτσι, θέλουν ακριβώς. Με αυτόν τον τρόπο ξεμπλέκουν ουσιαστικά από τη δυνατότητα να συνεχίζουν να είναι επιχειρηματίες. Τους δημιουργούν σε τέτοια ζητήματα. Και θα πρέπει να πούμε όσοι μας ακούνε, δεν αδικούνται αυτοί που είχαν τη δυνατότητα ή τέλος πάντων με μεγάλη δυσκολία πληρώνανε. Αυτοί θα έχουν καλύτερες προοπτικές για τη σύνταξή τους. Ένας που δεν έχει πληρώσει 5 χρόνια, π.χ. Όταν θα βγει στη σύνταξη θα είναι μείον 5 χρόνια για να πάρει τη σύνταξη αυτή που θα δικαιούταν ένας άλλος που έχει πληρώσει συν 5 χρόνια. Δηλαδή δεν, το να παγιωθεί η οφειλή μου, η δική μου, δεν σημαίνει ότι αδικό κάποιον ο οποίος μέχρι χθες πλήρωνε. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Μουρμούρη. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψη των συναδέλφων σας. Τι σας είπαν? Όλοι το βλέπουν θετικά και η ίδια η κοινωνία, γιατί πιθανόν κάποιος, αν δεν το καταλάβει, δεν το αναλύσουμε λίγο με έτσι πιο διεξοδικά, να μην μπαίνει στη πόσο σοβαρό είναι. Το συγκεκριμένο μέτρο ήταν κάτι που το ζητούσαμε από την αρχή, γιατί υπήρχαν αυτές οι οφειλές, το γνωρίζουμε μετά το 2010, είχαν αυξηθεί πολύ. Με αποτέλεσμα είναι πολύ σημαντικό που κατάλαβε η κυβέρνηση ότι πρέπει να υπάρξει αυτό για να προχωρήσει και να μπορέσει να είναι βιώσιμο το καινούργιο ασφαλιστικό. Γιατί από τον καινούργιο χρόνο, του 1η-1η του 2017, τα πράγματα, όπως είπαμε, αλλάζουν και μπαίνει με βάση το εισόδημα και το κέρδος. Και ο στόχος φυσικά δεν είναι να δημιουργούνται υπερχρεωμένοι επιχειρηματίες οι οποίοι δεν θα μπορούν να συνεισφέρουν στο ασφαλιστικό ταμείο, αλλά να συνεισφέρουν σε λογικά πλαίσια και φυσικά να υπάρξει μια ανάπτυξη ώστε να μπορούν να πληρώνουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Κύριε Μουρμούρη, σας ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Ήταν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Δράμας, ο κύριος Μουρμούρης, για το θέμα που προέκυψε, κυρίες και κύριοι, με το πάγωμα των οφειλών στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών. Σίγουρα μια πολύ θετική εξέλιξη. Για να λέμε και τα θετικά, να λέμε και τα στραβά και τα ίσια. Τι άλλο έχουμε? Την 14η Πανελλήνια Λαμπαδιδρομία Αιμοδοτών διοργανώνουν στη Δράμα την Παρασκευή στο πλαίσιο του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς. Ο Δήμος Δράμας σε συνεργασία με το Φεστιβάλ, την τοπική διοίκηση της Ένωσης Αστυνομικών και τον Πανελλήνιο Οργανισμό Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών. Είναι μια εκδήλωση η οποία θα ξεκινήσει το πρωί από το πάρκινγκ του Δήμαρχου και θα καταλήξει στην κεντρική πλατεία όπου και θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση. Και σίγουρα είναι μια σημαντική εκδήλωση η οποία πραγματοποιείται εδώ και χρόνια, πρέπει να πω, από τους εθελοντές αιμοδότες Ελλάδος. Να χαιρετήσουμε τον κύριο Μπαϊρακτάρη. Ναι, σας ακούω, κύριε Φυλάκτε. Γιατρός, εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου σε θέματα δημόσιας υγείας, γιατρέ μου. Εθελοντές αιμοδότες, λοιπόν, Πανελλήνια Λαμπαδιδρομία, 14η χρονιά. Ναι, ναι, ακριβώς έτσι, κύριε Φυλακτέ. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα στους παραβρισκόμενους και σε όλους τους τηλεθεατές της εκπομπής σας. Όντως, είναι η 14η Πανελλήνια Λαμπαδιδοδρομία Συλλόγων και Φορέων Εθελοντών. Με το πνεύμα με την ιδέα και το πνεύμα του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς, ο Δήμος της Δράμας και συγκεκριμένα τα τμήματα προστασίας και προαγωγής της δημόσιας υγείας, παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, σε συνεργασία και με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, την Διεθνή Ένωση Αστυνομικών και την τοπική διοίκηση Δράμας, καθώς επίσης και με την ΠΟΣΕΑ, είναι ο Πανελλήνιος Οργανισμός Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών, όλοι μαζί συνδιοργανώνουμε στις 16 του μηνός, ημέρα Παρασκευή, την 14η Πανελλήνια Λαμπαδιδοδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών. Είναι μια εκδήλωση η οποία θα λάβει χώρα στις 7 το απόγευμα, όπου θα γίνει η παραλαβή της φλόγας της αγάπης, όπως την ονομάσαμε. Η έναρξη της πεζής λαμπαδιδοδρομίας θα ξεκινήσει 7 η ώρα περίπου το απόγευμα, από το πάρκινγκ του Δημαρχείου
και γύρω στις 8 θα είναι η άφιξη της φλόγας στην κεντρική πλατεία του Δήμου. Εκεί μία ώρα εκδηλώσεων και ομιλιών, ομιλιών από διάφορους παραβρισκόμενους και προσκεκλημένους, καθώς επίσης και συμμετοχή χορευτικών τμήματων τοπικών στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. Και γύρω στις 9 το απόγευμα θα έχουμε τη λήξη της τελετής. Ο σκοπός περνάει ένα μήνυμα λογικά, κύριε Μπαϊρακτάρη, όλη αυτή η διαδικασία. Φυσικά δεν έχουμε Ολυμπιάδα εδώ. Εδώ έχουμε, περνάμε ένα μήνυμα όμως ότι το αίμα σώζει ζωές, ότι μας λείπουν κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ή εκατομμύρια μπουκάλες με αίμα κάθε χρόνο. Σίγουρα, λοιπόν, ο σκοπός αυτής της εκδήλωσης είναι να ευαισθητοποιήσει το κοινό, ούτως ώστε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα, περισσότεροι συμπολίτες μας να γίνουν εθελοντές, αιμοδότες και να μην είναι αυτό που λέμε οι περιστασιακοί οικογενειακοί δότες αίματος. Όποτε δηλαδή χρειαστεί κάποιο συγγενικό πρόσωπο, τότε να πηγαίνουμε και να δίνουμε αίμα. Θέλουμε όσο το δυνατόν να αυξηθεί ο αριθμός των εθελοντών αιμοδοτών, διότι ούτως ή άλλως και το μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας ημέρας εθελοντή αιμοδότη είναι ότι το αίμα μας ενώνει όλους. Και σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η εθελοντική αιμοδοσία με μόλις 1% του πληθυσμού μπορεί να καλύψει τις βασικές ανάγκες μιας χώρας σε αίμα. Δηλαδή φανταστείτε ας πούμε να μην έχουμε ανάγκη... Ένα στους 100 δίνει αίμα και σώζονται οι υπόλοιποι. Σώζονται όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό το έχουν θεσπίσει 62 χώρες, οι οποίες καλύπτουν το 100% των αναγκών τους σε αίμα από εθελοντικές αιμοδοσίες. Κάτι που εμείς είμαστε πολύ πίσω σε αυτό. Και αν αναλογιστεί κανείς ότι οι ανάγκες για αίμα είναι πολύ περισσότερες από την προσφορά αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα, γιατρέ, αυτή τη στιγμή εισάγει και αίμα, εκτός δηλαδή φρούτα, εκτός από λεμόνια, εκτός από κρέας, βιομηχανικά προϊόντα, εισάγει και αίμα. Εισάγει και αίμα, γιατί όπως σας προείπα ότι οι ανάγκες είναι πολύ περισσότερες από την προσφορά. Και εδώ θα ήθελα επίσης να επισημάνω και να ενημερώσω τους δραμηνούς συμπολίτες μας ότι στα πλαίσια αυτής της εκδήλωσης και συγκεκριμένα μετά από λίγες μέρες, την 5η-22 Σεπτεμβρίου του 2016, από τις 9 το πρωί έως τις 1 το μεσημέρι στο Δημοτικό Κήπο θα βρίσκεται κινητή μονάδα αιμοδοσίας από την περιφέρεια. Και καλούμε να στηρίξουν οι συμπολίτες μας αυτή την προσπάθεια και το έργο της αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο στον διευθυντή της αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, τον κύριο Τουρτούρη, ο οποίος είναι και αυτός ο οποίος οργανώνει αυτή την ημέρα θελοντικού αιμοδότη στις 22 Σεπτεμβρίου. Αν αναλογιστούμε ότι ειδικά για το νομό της Δράμας, ότι κάθε μέρα εκτελούνται στο νοσοκομείο ένα πλήθος χειρουργικών επεμβάσεων, υπάρχουν πάμπολα παθολογικά περιστατικά τα οποία χρήζουν μετάγγισης αίματος και δυστυχώς στην περίοδο αυτή οι ανάγκες σίγουρα έχουν πολλαπλασιαστεί. Οπότε καλούμε λοιπόν τους δραμηνούς συμπολίτες μας για προσφορά αίματος και να διευρύνουμε όσο το δυνατόν τον κατάλογο των νέων εθελοντών αιμοδοτών, διότι ξέρουμε λίγο πολύ όλοι ότι λίγο αίμα, δίνοντας λίγο αίμα μπορείς να σώσεις τουλάχιστον μια ζωή. Και αφιερώνεις μόνο 5 με 10 λεπτά από το πολύτιμο χρόνο σου για να σώσεις τουλάχιστον μια ζωή. 22 Σεπτεμβρίου λοιπόν η κινητή μονάδα στον Δημοτικό Κήπο. Ευχαριστούμε, γιατρέ. Και 16 Σεπτεμβρίου είναι 7... η εκδήλωση 14η. Λαμαδιδοδρομίες στις 7 το απόγευμα. Ξεκινάει από το δημοτικό πάρκινγκ, από το πάρκινγκ του Δημαρχείου και καταλήγει 8 η ώρα στην κεντρική πλατεία της Δράμας. Να είστε καλά, κύριε Παϊρακτάρη. Να είστε και εσείς καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Αιμοδοσία λοιπόν σημαίνει πολιτισμός, κυρίες και κύριοι, και ολοκληρώσαμε πραγματικά μια μαραθώνια εκπομπή. Ήταν η εκπομπή παρεμβάσεις από το Star Βορείου Ελλάδος. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Μην ξεχνάτε ότι στις 7 έχουμε και την εκδήλωση στο Εργατικό Κέντρο για τις εργατικές κατοικίες και τις τιμές στη Δράμα, για τις τιμές των εργατικών κατοικιών, τις αντικειμενικές. Ενδιαφέρουσα η πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου. Κυρίες και κύριοι, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Ψηλά το κεφάλι, ραντεβού την Παρασκευή. Γεια σας.
Σαββιδάκης. Οι νέες τάσεις στα χρώματα, πέρα από τα συνηθισμένα. Χρώματα ζωηρά, φυσικά, φέρνουν στο χώρο φως, απλότητα, καθαρότητα. Συνδυασμός αποχρώσεων με έμπνευση από την αισθητική των 50's. Χρωματιστές λωρίδες για νεανική freestyle εμφάνιση. Έντονες, καθαρές αποχρώσεις που ζωντανεύουν ένα ψυχρό χώρο. Χαλάρωση και ανασυγκρότηση. Γαλήνιο χρώμα για χαλάρωση από τους έντονους ρυθμούς. Βιδάκης. Χρώματα οικοδομών για εξωτερική χρήση. Μονοτικά, διακοσμητικά, ταπετσαρίες, τεχνοτροπίες, μόνωση για ταράτσες, χρώματα αυτοκινήτων. Βιδάκης. Τώρα οι αγορές σας έχουν όνομα. Supermarket B&G Trade. Κέντρο διανομών Χονδρικής και Λιανικής. Προκλητικά φτηνά. Τρόφιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, καλλιντικά, προϊόντα οικιακής χρήσης, ζωοτροφές. Supermarket B&G Trade. Παγκαίο 25, Αρκαδικός Δράμας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-25717. Ακού τις εικόνες μες στη μουσική 93,5.